Βέβαια. Είπες και ένα ωραίο σχόλιο. Ναι, δήλωσε λέγοντας ότι υπάρχει ένα σύνδεμα που αντικατοπτρίζει πλήρως αυτό που σημαίνει. Βέβαια, αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ και η δύναμη του κόσμου του ΠΑΟΚ μπορεί να φανεί τώρα, γιατί είναι πιο σημαντικός από τους αγώνες που κάνει ο ερασιτέχνης από οποιονδήποτε αγώνα, κατά τη γνώμη μου. Και πιστεύω ότι με το βοήθεια, βασικά δεν έχει να κάνει μόνο με τον ΠΑΟΚ, αυτό έχει να κάνει μόνο του κόσμου, δεν έχει να κάνει μόνο με τον ΠΑΟΚ. Να βοηθήσει ώστε να ξεπεράσουμε το στόχο που με βάλει από τα 50 τόνοι και από εκεί πέρα ο στόχος πάντα είναι το καλύτερο. Σε αυτές που είναι μερικοί, επειδή ο κόσμος βλέπει δίπλα του κόσμο που περνάει δύσκολα, πιστεύω ότι είναι μόνο αυτό είναι ένα κίνητρο για όλο τον κόσμο για να βοηθήσει. Οπότε δεν θα πω ότι έχει να κάνει ξεκάθαρα με τον ΠΑΟΚ. Βέβαια, όπως είπες και εσύ, είναι σημαντικό το να ξεκινήσουμε εμείς, γιατί ποιος δεν μπορούσε να ξεκινήσει, να πάρει κάποιος μια πρωτοβουλία έτσι. Να πάρει που πήρε ο ερασιτέχνης την πρωτοβουλία και ο καθένας όσο μπορεί, ξεκινώντας από εμάς τους αθλητές, να βοηθήσουμε για να πετύχουμε το στόχο. Διάγει με τον Παναθηναϊκό, δύσκολο αγώνα. Πάντα είναι κίνητρο για εμάς τους αθλητές να πέσουμε με τέτοιες ομάδες. Ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος στο πρωτάθλημα, με την νίκη που χθες πέρασε για το Πέτσε Ευρωλίγκα. Εμείς έχουμε δουλέψει σκληρά. Είχαμε μια εβδομάδα να προετοιμάσουμε τον αγώνα, ενώ αυτοί έχουν 2-3. Και πιστεύω ότι άμα είμαστε συγκεντρωμένοι και με τη βοήθεια του κόσμου, που παράλληλα μπορεί να φέρει ό,τι μπορεί.